ο Πρωθυπουργός, ναι, επιδιώκει ένα άλμα. Ποιο είναι αυτό το άλμα? Ναι. Να φτάσουμε κάποια στιγμή να συνεννοηθούμε με τους Τούρκους, στη μία διαφορά που εμείς αναγνωρίζουμε, μάλιστα, ότι υπάρχει. Γιατί το επιδιώκει αυτό το άλμα? Το επιδιώκει γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα κατάφερε με την πολιτική του να δυναμώσει πάρα πολύ τη χώρα, στρατιωτικά, γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά. Και πλέον με αυτοπεποίθηση και από θέση ισχύως λέει στους Τούρκους: ακούστε τώρα, αυτά που λέγατε για αποστρατικοποίηση, για το αν έχουμε δικαίωμα να στρατικοποιούμε, για γαλάζιες πατρίδες, για το σε ποιον ανήκει το Α το Β, δεν περνάνε πουθενά. Ναι. Η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στα εθνικά της συμφέροντα, έχει τις εθνικές της γραμμές, αυτά δεν περνάνε πουθενά. Είναι προς όφελός μας για να αποφεύγουμε τις εντάσεις, να επιχειρήσουμε να λύσουμε με τον τρόπο που το διεθνές δίκαιο, όχι τίποτα άλλο, επιβάλλει τη μόνη διαφορά που αναγνωρίζουμε. Εάν οι Τούρκοι υποχωρήσουν στην κατεύθυνση αυτή, αυτό εμείς θεωρούμε ότι θα είναι ένα κέρδος για τις δύο χώρες.